Τρίτο και τελευταίο τεύχος του Γιώργου Τζιμπή. PC hey, Master, Χριστουγεννιάτικο, ναι, 171 Ιανουάριος του 2004. Ξεκινάει με Mist. Mistouru, Pro 3, FIFA, Broken Sword. Αυτό είναι το 3 πρέπει να είναι αυτό. Θα δούμε τώρα. Είχαν αρχίσει τα Turbox του πλαισίου. Πω, ήδη, ε. Ναι. Συνεχίζουν και υπάρχουν ακόμα αυτά 20 χρόνια μετά. Στο CD-ROM είχαν το Kick-Off 2002. Ένα παιχνίδι το οποίο σφράγισε τη μοίρα του Kick-Off. Δεν έπιασε και δεν βγήκε άλλο μετά. Πιεσόμετρα για το Service Manager. Okay. Και demo που έχουν μέσα επίσης. Magic the Gathering. The Battlegrounds είναι το PC game. Ωραίο ήταν αυτό. Gadgets παντού. Ναι, ναι, είχε τα γκατζετάκια. Α, το Gold. Ναι, είχαν βγάλει το Gold εκείνη την εποχή του PC Master. Το οποίο είχε μέσα το Atlantis 3, άλλη μια σειρά στο Siberia αυτή. Το ξέρει το Atlantis. Το Atlantis ξέρω ότι υπήρχε. Μια φορά πήγα να παίξω το πρώτο. Και δεν τα κατάφερα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν επίσης της Cryo αυτή η σειρά. Ναι, ναι. Γενικά η Cryo έκανε πολύ όμορφα παιχνίδια κατά την άποψή μου. Όμορφα, ναι. Καλά, δεν ξέρω. DVD recorders. Καλά, ναι. Εδώ ήταν τα γνωστά, σαν θα βλέπουμε τώρα στο ίντερνετ. Τι θα βγει, τι θα έρθει, τι ανακοινώθηκε. Vampire the Masquerade. Το αίμα φραπέ δεν γίνεται. Α, καλό. Τα αστιάκια τους. Ναι, δυνατό παιχνίδι. Ναι, δεν είχε βγει ακόμα τότε. Και βγήκε και remake πέρσι, νομίζω. Ναι. Remake ή remaster. Κάτι τέτοιο. Ρικάτι. The Matrix Online. Όπω, τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό. Δεν το είχα παίξει ποτέ εγώ. Καλύτερα, δεν είχαν τίποτα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν επιτυχία τότε που είχε βγει το Matrix. Μετά τελείωσε, το ξεχάσαν όλοι, δεν ξαναμιλήσανε ποτέ γι' αυτό και ίσως και καλύτερα. Ίσως. Από όρθα όμως είχε ένα πρωτότυπο gimmick νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Strategy, νέα για strategy, νέα για adventure. Το strategy HQ είναι καινούργια στήλη, δεν υπήρχε πριν από ένα χρόνο που το βλέπαμε. Ξέρεις, ήταν ανάλογα και με ποιους συντάκτες φέρνανε. Αν τυχαίνα να προσλάβουν κάτι που ξέρει από strategy, γιατί ξέρεις να γράφεις. Εντάξει, ξεκίνα για στήλη για strategy, ναι. Τουλάχιστον έτσι φαντάζομαι ότι δούλευε η φάση, έτσι βγάζει νόημα. Ω, Κοτόρ, το Κοτόρ. Ωραία είναι το Κοτόρ. Θα το ξαναπαίξω. Λένε ότι μπορεί να βγει remake, αλλά όλο λένε γι' αυτό. Ή remaster, ή ρικάτι. Tomb Raider στο Engage. Okay, το Engage ήταν ένα κινητό που πήγε άπατο. Ναι, το θυμάμαι αυτό το. Ναι, ένα κινητό παιχνίδι μηχανή. Είχαν βγει ωραία παιχνίδια τότε για αυτό. Δεν αλλά... ήταν τεράστιο σαν ιδέα, γιατί ούτε πολύ καλή παιχνίδι μηχανή ήταν και σαν κινητό ήταν τεράστιο. Δεν πραβάλλει αυτή όλη την παιχνίδι μηχανή, ας πούμε. Τώρα ναι. Το τελειοποιήσανε με τα καινούργια κινητά, οπότε. Εδώ έχει ένα μεγάλο βίντεο της κάρτας γραφικών. Επίσης, πριν το ίντερνετ γίνει δημοφιλές και έχει πολλοί κόσμος, αυτά ήταν πολύτιμα, μετά ήταν άχρηστα. Έχει εδώ τιμές. Α, τιμές κάρτας γραφικών. Ναι, 200, συγκρίνει. 130, 250, 300, 690 ευρώ. Ouch! Και λέμε τώρα για τις τιμές. Δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αν έχουμε περάσει στο ευρώ πλέον, ναι, δεν είχαμε δραχμές. Πόσο έκανα το περιοδικό τότε? 6,5 ευρώ, λοιπόν. Το προηγούμενο 6,5 ευρώ. Το προηγούμενο 6 ευρώ. Ήταν ακριβούτσικα. Ήταν ακριβούτσικα, ειδικά αν σκεφτείς ότι κάποτε τα περιοδικά κάνανε 300 δραχμές, 400. Βέβαια, σε καλά σου λέγανε, έχουμε και ένα full παιχνίδι. Είναι και full color, πανέ, full έχρωμα. Πριν αγοράσετε... Πλήρες σύστημα 750 ευρώ λέει. PC με 1500 ευρώ για το απαιτητικό. Τώρα 1500 ευρώ κάνει μόνο κανένα αρχικό για το απαιτητικό. Στην εποχή που είμαστε, τέλος πάντων. Δυστυχώς. Oh. Πειρατικά games. Προστασίες εταιριών. Οκ. Είχε γίνει χαμός. Στο Pentium 3 λέει δεν τρέχουν σύγχρονα παιχνίδια. Κάτσα περισσότερα απαιτούν πάνω από ένα γιγαχέρ. Ναι. Άστα φίλε, άστα. Παίξε τα παλιά τουλάχιστον. Ακρίβεια και υπερκαταναλωτισμός το 2003.
Χριστούγεννα 2003, εντάξει. Βέβαια. Τι είναι, δεν καταλαβαίνεις. Έλα 20 χρόνια μετά να σου πω για ακρίβεια και υπερκαταναλωτισμό. Μάλλον υποκαταναλωτισμό στην εποχή μας πλέον. Εδώ έχει και πολιτικά νέα. Τι γίνεται. Έχει επεκταθεί το πείσμα σε πλέον έβαζε τα πάντα μέσα από εκείνη την εποχή. Τα πάντα για να συμπληρώσει το περιοδικό. Ζώα, πολιτική, τεχνολογία, άσχετη. Τι είναι όλα αυτά. Μπορεί να σκεφτόταν ότι μεγάλωσε το κοινό του. Μπορεί, δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση πάντως, γιατί εκείνη την εποχή δεν ήξερα ότι σε περιοδικά. Διάβαζα μόνο το Escape σε κάτι άλλο online. Το αρχές του 2004, εννοώ, τέλη του 3. Καζαμίας, η απόκριφη και απαγορευμένη αλήθεια για τα όλα. Α, είναι τα κλασικά χιουμοριστικά άρθρα. Τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Okay. Π.χ. Φεβρουάριος. Οριόμενος ο Τσουρινάκης εισβάλλει στα γραφεία. Ο Τσουρινάκης είναι αυτός που έπαιζε το Adventure. Yeah. Ανεμίζοντας ένα κομμάτι χαρτί. Τα μάθατε. Βούηξε όλο το ίντερνετ φωνάζει. Διαβάστε εδώ την επίσημη ανακοίνωση του Σοκάλ. Ο Μπενουά Σοκάλ. Από το... Και ανακοίνωση λέει εισαγωγικά. Χάκερ εισέβαλαν στον υπολογιστή μου και έκαψαν ολόκληρο το Siberia 2. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Αντικατέστησαν όλα τα μαϊμούθ με πιγκουίνου και αφαίρεσαν όλα τα ρούχα τη ηρωίδα μου. Πώς θα τη στείλω τώρα γυμνή στη χώρα των πάγων, θα αρπάξει κανένα κρεολόγημα. Θα μείνει κρεματωμένο σε όλο το παιχνίδι. Συγκλονισμένος ο Τσουρινάκης συνεχίζει να διαβάζει με τα λόγια του αντιχούν βαριά στο ακροατήριο. Ακούστε και το πιο τρομερό απ' όλα. Σίγουρα με το Σοκάλ, οι ένοχοι για το hacking ειδοποιήθηκαν στην Ελλάδα και μάλιστα στα γραφεία του PC Master. Μα αν είναι ποτέ δυνατόν, σίγουρα είναι έργο των σκοτεινών κύκλων. Ενώ όμως ο Αντρέας ανέλυε, κανείς δεν πρόσεξε τον Shark Sat που με αργά βήματα και όταν συνέχεια πίσω του βγήκε από την αίθουσα της σύνταξης και χάρη στο σκοτάδι. Φοβερό. Τι είναι αυτό, αυτό είναι ωραία στήλη. Ναι, αυτό ήταν one time, ήταν ο Καζαμίας του επόμενου έτους. Ναι. Ένα χιουμοριστικό τι μπορεί να συμβεί. Ήταν πολύ μόδας αυτά τότε να γράφονται κάθε πρωτοχρονιά. Τρίτο παγκόσμιο κύπελο Kick-Off 2. Οκ. Η Ανούμπης. Συνεχίζει. Η Ανούμπης δεν έβγαζε το PC Master. Κομπιουπρές το έβγαζε. Reviews παιχνιδιών. FIFA 2004. Φυσικά. Το πρώτο αυτογκόλ λέει. Μια τεράστια λίστα με αρνητικά. Και τελική βαθμολογία 81. 81 σε ποδοσφαιράκι. Δεν ξανάγινε. Πρέπει να ήταν απίστευτα άθλιο, για να βάλει 81 το PC Master. Μπρε ζώντανε. Και μετά έχουμε το Pro 3, γιατί όλοι πίνουν και παίζουν Pro εκείνη την εποχή, και έχει 93. Ο βασιλιάς πέθανε, ζει το βασιλιάς, λέει. Ήταν η εποχή που έπεσε το FIFA και ανέβηκε το Pro, ισχύει. Ναι, αλλά τελικά μετά από 20 χρόνια το Pro έχει πεθάνει και το FIFA βγάζει ακόμα κάθε χρόνο. Lord of the Rings Game. Δεν το ξέρω. Δεν το έχω παίξει ποτέ. 82% λέει. Δεν πέρασε πολύ καλό. Εξαιρετικά μικρό επαναλαμβανόμενο gameplay. Μάλιστα. Empire. Αυτό το είχα ακουστά. 92%. Ούρου. Η συνέχεια του Myst. Δεν θυμάμαι όταν είναι αυτό το 4, το 5. Ήταν ένα online multiplayer adventure, λέει. Οκ. 96%. Οκ. Το ακούω. Online όμως. Broken Sword το 1. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Sleeping Dragon, λέει. Sleeping Dragon νομίζω είναι το 3. Το 3. Οκ. 96% λέει αγνώντας το χειρισμό. 75% με το χειρισμό. Τόσο χάλια ήταν ο χειρισμός, Δεν ξέρω, έτσι λέει εδώ. Ότι είναι τέλειο, αλλά ο χειρισμός δεν παίζεται. Για να καταλάβεις, έχει βάλει σε όλα 98 και το χειρισμό έχει βάλει 40. Γι' αυτό έχει και δύο βαθμολογίες. Ναι, οκ. Δεν ξέρω, εγώ το είχα παίξει στο Sleeping Dragon, δεν με χάλασε καθόλου ο χειρισμός, αλλά οκ, ο καθένας. Age of Wonders. Worms 3. Δεν μου άρεσε εμένα αυτό. Εδώ έχει βάλει 89%. Εγώ το προτιμούσα δυσδιάστατο. Το 3D μου φάνηκε πολύ μπερδεμένο. Πολύ μπερδεμένο. Medal of Honor δεν έπαιξα ποτέ στη ζωή μου. Α, και τώρα κλασικές στήλες.
πώς να φτιάξετε τα παιχνίδια πράγματα. Συγκεκριμένα να βλέπω και το NBA Live, ήταν πώς να φτιάξεις μπανεράκια. Λύσεις για τον Gothic 2. My God. My God, 15 σελίδες. Χωχω, εδώ που λέγανε ringtones. Ήταν η εποχή που λέγανε ringtones. Μονοφωνικά ringtone, πολυφωνικά ringtone. Τι μου θύμισες τώρα. Human ringtone. Love SMS. Αυτά ήταν νόμιμα. Εννοείται ήταν νόμιμα. Otokar.gr. Οκ, διαφήμιση του Otokar. Role playing games. Emulators Corner. Άλλοι emulators θα το μάμε. Abandonware ακόμα. Steely. Mods. Για ποιο παιχνίδι είναι αυτά τα mods, ρε παιδιά? Για το Morrowind. Wild West mod για το Morrowind. Α, όχι, για το Return του Castle και για το Jedi Academy, λέω και εγώ. Απλώς έχει εδώ και κάποια Morrowind mods για να βρεις. Εντάξει. Το ακούω. Και βιβλία, κλασικά βιβλία, η σελίδα βιβλία. Για τα fantasy, εδώ 15 σελίδες για τα fantasy. Αυξάνονται και πληθύνονται. Internet security και firewalls do it yourself. Γιατί όχι. Αλληλογραφία και στο τέλος λαλημένα κυκλώματα. Λαλημένα κυκλώματα. Του Παναγιώτη Ιωάννη Λύρη. Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν πολλοί κόσμος έπαιρνε πλέον αυτό για τα λαλημένα κυκλώματα. Φέτος ο Άι Βασίλης τρέχει με 2,8 GHz. Δεν περιγράφω άλλο, εντάξει, δεν περιγράφω άλλο. Πόσο έκανε το 2,8 GHz, τιμή έκπληξη, 949 ευρώ. Ή αν το πάρεις με δόσεις, 1200 ευρώ. 300 ευρώ πάνω 30% επιβάρυνση δόσεων. Ρε φίλε, ρε Κοσμοντάτα, και σ' αγαπάω. Και... το Κοσμοντάτα δεν υπάρχει ακόμα και αγοράζω από αυτό συνέχεια. Προχθές πάλι από αυτό πήρα πράγματα, αλλά 30% επιβάρυνση δόσεων. Νομίζω εκείνη την εποχή έτσι ήταν. Και εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο το να κάνεις και δόση, έτσι, ναι, κι αλλιώς. 256 MB DDR1. GeForce 4 με 64 ολόκληρα MB μνήμης. 80 GB σκληρός. CD Recorder 5224. 56K modem. Τι λες τώρα? Πω. Μάλιστα. Δυνατό μηχανό είναι την εποχή του. Και όμως θα σας αφήνουμε. Αυτά τα περιοδικά είχαμε από τις αρχές του 2000. Και τώρα σας αφήνουμε. Γεια σας. Γεια σας.